Οπότε ξεκινάω, έτσι. Ναι. Κάνω την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ιστορία των εμβολίων για τον COVID-19 από την αρχή. Πώς πιστεύεις ότι πίστηκαν οι μεγάλες φαρμακευτικές να ασχοληθούν με τα εμβόλια, ενώ για πολλά χρόνια δεν ενδιαφέρονταν? Λόγω του μεγέθους της απειλής, της σοβαρότητας του νοσήματος και της ευρύτητας σε παγκόσμιο επίπεδο της εξάπλωσης της πανδημίας. Ναι, θες λίγο να το πεις παραπάνω. Έχουμε ένα νόσημα το οποίο έχει το εξής χαρακτηριστικό. Καταρχήν μεταδίδεται με τον... η λίμωξη μεταδίδεται με τον... ο λιμωγόνος, ο οργανισμός, ο ιός, ας πούμε, μεταδίδεται αερογενός. Άρα είναι πολύ εύκολη μετάδοση και διασπορά. Δεύτερον, έχει υψηλή μεταδοτικότητα. Το περίφημο αυτό R που λένε, R0. Που είναι περίπου ένας άνθρωπος μπορεί να μολύνει 3 ανθρώπους. Και τρίτον, προκαλεί ένα νόσημα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Και το οποίο είναι πολύ σοβαρό όχι μόνο με την έννοια της θνητότητας, γιατί αυτό είναι η θάνατη, είναι η κορφή του παγόβουν. Που είναι πολύ σοβαρό με την έννοια της νοσηρότητας, δηλαδή πόσο βαριά νοσεί και τι βλάβες αφήνει στον οργανισμό αυτό το νόσημα, κατά την περίοδο της ασθένειας καθεαυτής, αλλά και αυτή που λέμε post-COVID φάση. Άρα μιλάμε για μια τεράστια, έτσι, ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Οπότε σε αυτό το πρόβλημα δημόσιας υγείας εξ αρχής, το οποίο βέβαια έχει εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι μια περιοχή όπως ήταν στον έμπολο κάπου στην Αφρική ή το SARS-2 σε μια περιοχή στην Ασία, είναι σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, μπροστά σε αυτό το μέγεθος και το βάρος της επιδημίας και του νοσήματος, πρέπει να βρεθεί μια απάντηση, να βρεθούν δύο απάντησεις. Τρεις απάντησεις πραγματικά. Έτσι. Η μία απάντηση είναι η θεραπεία, η δεύτερη είναι τα εμβόλια και η τρίτη απάντηση είναι ο τρόπος με τον οποίο σταματάμε τη διασπορά του νοσήματος μέχρι να διαμορφωθούν τα άλλα δύο. Τα μέτρα της λεγόμενης κοινωνικής αποστασιοποίησης και φυσικής αποστασιοποίησης. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Συν το γεγονός ότι όταν ξεκινήσαμε στη ρήφη στην Ευρώπη το Μάρτιο, αλλά ήδη από πέρυσι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο στην Κίνα, είναι ένα νόσημα το οποίο δεν το ξέρω. Άγνωστο. Παντελώς άγνωστο. Όλος δυο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Στο λέω. Οπότε η απάντηση ήταν αυτή. Πρέπει να βγει και εμβόλιο, όπως πρέπει να βγει και θεραπεία. Όπως πρέπει να βγει και διαγνωστικό τεστ. Ή διαγνωστική μεθοδολογία καλύτερα. Γι' αυτό κινητοποιήθηκε. Το ερώτημα είναι γιατί κινητοποιήθηκε η φαρμακοβιομηχανία, η ιδιωτική, και όχι, ας το πούμε, το δημόσιο. Στην ουσία αυτό είναι το ερώτημα. Γι' αυτό έβαλα και εγώ το πώς πίστηκαν σε εισαγωγικά, γιατί χρηματοδοτήθηκαν για τα κέρδη. Αυτό λίγο να πει. Κατά τη γνώμη δεν είναι ότι χρηματοδοτήθηκαν. Η χρηματοδότηση είναι κάτι το οποίο θα δινόταν ούτως ή άλλως. Το οποίο χρηματοδότησε σωστά ή λάθος, περισσότερο ή λιγότερο, είναι δευτερεύον ερώτημα. Δηλαδή, αν οι Αμερικάνοι πήγαν πιο πετυχημένοι χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους. Το βασικό πρόβλημα είναι ποιος παίρνει χρηματοδότηση και γιατί. Αυτός που παίρνει τη χρηματοδότηση είναι αυτός που μπορεί θεωρητικά ή έχει το δυναμικό να παράγει προϊόν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ποιος θα μπορούσε να παράξει εμβόλιο? Θα μπορούσε να παράξει το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης σήμερα εδώ που είμαι τώρα? Όχι. Ούτε να το διανοηθούν. Δηλαδή ακόμη οι ερευνητές των εμβολίων στα δημόσια, στα αμιγώς δημόσια ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα σχετικά, ούτε μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα μπορούσαμε να μπούμε σε ένα project για να φτιάξουμε εμβόλιο και μάλιστα γρήγορα. Έτσι. Αυτό γιατί έχουμε... Η διαμόρφωση του όλου συστήματος εδώ και 30 χρόνια είναι ότι το Πανεπιστήμιο κάνει μια έρευνα, εκπαιδεύει στελέχη διδακτορικούς, μεταδοτικούς κτλ. Για να στελεχώσουν στη συνέχεια τις δομές φαρμακευτικών εταιριών. Έτσι. Μπορεί να παράγουμε ιδέες proof of concept, ούτε καν proof of concept, τις αρχικές ιδέες και να τις τεστάρουμε,
Αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, ό,τι ξεκινάει να μπαίνει στην λεγόμενη translation research ή απλικιά, πώς το λένε, εφαρμοσμένη έρευνα, κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη, από όσο γνωρίζω, αλλά και στην Αμερική, με την έννοια την αυστηρά δημόσιο, έτσι, αυτό μπορούμε να κάνουμε από τις διάφορες, από τις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα όμως. Και πάλι, στις συνεργασίες που έχουμε με τον ιδιωτικό τομέα, εγώ έχω πολλά project τα οποία είναι, στην πραγματικότητα έχω πολλά project, εγώ λειτουργώ το ερευνητικό μου τμήμα από την αρχή μόνο με χρήματα που έχω πάρει από μικροφυσιστήρες. Ποτέ μου δεν πήρα χρήματα από το κράτος. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός και λειτουργούν και κυκλώματα, αυτά που μπορεί να φανταστεί κανείς. Λοιπόν, μόνο από φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνω, ότι κάνω κατευθυνόμενη έρευνα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα να πεις χρηματοδοτούμε από την Α ή Β πηγή και άλλο πράγμα κάνω κατευθυνόμενη έρευνα. Εντάξει, μην το βλέπω. Λοιπόν, ήταν λοιπόν η δουλειά που κάνουμε εμείς, και αυτό στη Γαλλία ξεκίνησε από τα χρόνια του Μητερά. Δεν είναι καινούργιο. Και στην Ευρώπη αντίστοιχα στα μεγάλα κέντρα. Ήταν λοιπόν να βγάζουμε στελέχη. Αυτά τα στελέχη πέρασαν στα φαρμακοβιομηχανία. Όταν τέθηκε το ερώτημα, το Γενάρη περισσότερο, έχουμε έναν ιό, ξέρουμε το γονιδίωμά του, πάμε να κάνουμε εμβόλια, αυτοί που μπορούσαν να απαντήσουν ναι, μπορούμε να κάνουμε εμβόλια, ήταν από τις εταιρείες. Στηρίχτηκαν όμως τη βασική έρευνα που γίνεται στα δημόσια πανεπιστήμια ή με τον τρόπο που λες έστω. Με την εξής έννοια στηρίχτηκαν. Με την έννοια του ότι για να φτάσει ένας, μην ξεχνάς επίσης και μια δομή με τις λεγόμενες startup εταιρείες, οι οποίες είναι στα δημόσια πανεπιστήμια. Κάνεις λοιπόν μια εταιρεία, η οποία είναι το τμήμα το ερευνητικό, η startup, ας πούμε, και λες είμαι startup company. Έτσι έγινε περίπου η Biotech στην Γερμανία και πολλές άλλες. Και μετά ψάχνεις να βρεις έναν μεγαλύτερο φορέα για να σου κάνει προϊόν. Αυτή είναι η διαδικασία. Έτσι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια το τελικό προϊόν δεν είναι αποτέλεσμα παρθενογένεσης μέσα στη Pfizer ή στην Moderna ή σε οποιαδήποτε εταιρεία. Καταρχήν είναι η γνώση και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από το πανεπιστήμιο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα δηλαδή μια φαρμακευτική εταιρεία να έχει και την δομή την πανεπιστημιακή για να κάνει PhD training και μετά να τους παίρνει. Αυτά θα κάνει το πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια είναι δημόσιο αγαθό. Με τη δεύτερη έννοια είναι ότι ναι, μπήκαμε το Μάρτιο, το Γενάρη, ξέρω εγώ, αποφασίστηκε του 20 να γίνει εμβόλιο, ωραία. Άρχισαν να επενδύονται χρήματα. Και με αυτή την έννοια είναι δημόσια χρήματα. Και η τρίτη έννοια με την έννοια του δημόσιου κοινωνικού αγαθού είναι ότι ό,τι παράγεται βγαίνει από τη γνώση που έχω εγώ σήμερα. Δηλαδή θα καθίσω τώρα, θα διαβάσω αυτό το... Δεν θα καθίσω το κεφάλι να πω... Αν μια ιδέα θα βγει, θα διαβάσω αυτό το άρθρο. Άμα διαβάσω αυτό το άρθρο, σημαίνει ότι είναι κάποιον άλλο από πίσω. Έτσι είναι. Ναι. Ωραία. Θα ξανάρθω λίγο σε αυτό. Το είχα βάλει και εγώ παρακάτω να το πούμε αυτά όλα. Τώρα το πρόβλημα που υπάρχει και το διαπιστώνουμε ήδη από την έναρξη των εμβολιασμών είναι η απόλυτη αναρχία στη διάθεση των πολύτιμων εμβολίων, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο. Νομίζω ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι γιατί έχουμε πολλά και διαφορετικά εμβόλια. Πες. Δηλαδή κάποιοι πήραν και πολύ κυκλοφόρηση στην αριστερά αυτό. Μια θεωρία η οποία έλεγε πρέπει να καθίσουν όλοι, να τα βάλουν κάτω και να δουν το εμβόλιο. Για πες, τι πιστεύεις. Αυτό είναι τοπικό. Όχι είναι τοπικό, είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν γίνεται έτσι. Και δεν θα γίνει ποτέ έτσι να βρεθούν 200 ερευνητές και να πούμε ωραία, συμφωνούμε όλοι σε ένα project και δουλεύουμε όλοι για το ένα project. Έτσι. Γιατί ο καθένας έχει διαφορετική προσέγγιση, διαφορετική αντίληψη και με διαφορετικό τρόπο αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη σήμερα και με διαφορετικό τρόπο εκτιμά το που θα γίνουν τα επόμενα τεχνολογικά βήματα στον τομέα από τον οποίο προέρχεται για την επόμενη δεκαετία. Το ότι βγήκαν σήμερα τα mRNA εμβόλια είναι μια επιλογή η οποία είχε γίνει, είναι μια επιλογή η οποία πριν από 15-20 χρόνια τώρα φτιάχνουν τέτοιου τύπου εμβόλια και όχι για να σκοτώσεις ιούς, για να κάνεις στοχευμένες θεραπείες στον καρκίνο κατά κύριο λόγο. Η τεχνολογία στο να φτιαχτεί σήμερα mRNA εμβόλιο είναι μια τεχνολογία που
πια ένα εργαστήριο, το δικό μας εργαστήριο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να κάνουμε πειράματα με αντιπυκτικά και καρκινικά κύτταρα. Έτσι, είναι μια πολύ διαδεδομένη τεχνολογία. Το γεγονός ότι το ρώσικο εμβόλιο μπορεί να έχει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με το εμβόλιο της AstraZeneca είναι γιατί οι καλλιέργειες, που είναι η βιβλιοθήκη ιών που έχουν στο Καμαλάγια, είναι πολύ πιο πλούσια από αυτή που έχουν άλλοι. Άρα ο καθένας θα λειτουργήσει με βάση τα αιτήματα. Είναι αδύνατο να μπει στην ερωτική. Θα βάλουμε όλες τις δυνάμεις σε μία κατεύθυνση να πάμε από λίγο. Ωραία, θες να πούμε λίγο και γιατί έχει προκύψει όλη αυτή η αναρχία με τη διάθεση των εμβολίων, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έχει γίνει με τα συμβόλαια, με τις φαρμακευτικές. Κοίταξε, ένα ζήτημα στην ιστορία των εμβολίων είναι ότι έχουν αναπτυχθεί πρακτικά από δύο φαρμακοβιομηχανίες, η οποία η μία είναι μεγαλύτερη, η άλλη είναι στα όρια του να είναι στα τάπη μοντέρνα. Αλλά το παραγωγικό δυναμικό αυτή τη στιγμή εμβολίων βασίζεται στη Pfizer. Η Moderna είναι μια εταιρεία η οποία μπαίνει σε φάση ανάπτυξης τώρα. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρχηγού της, στην Ευρώπη θα αρχίσει να παράγει για την Ευρώπη του Σεπτέμβρη το εργοστάσιο. Τώρα το κάνει το εργοστάσιο. Μάλιστα. Λοιπόν. Και στη συνέχεια έχουμε τη Ρωσία, την Κίνα, τον Δατσόν. Άρα έχεις δύο εταιρείες και κάτι άλλες μικρές startup, κάτι Novavax και τέτοια, από εκεί και βγαίνουν τώρα. Λοιπόν, οι δύο εταιρείες λοιπόν είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επόμενη, η AstraZeneca και η Oxford είναι στην Αγγλία και από την η Pfizer με τη συνεργασία της με την Γερμανία έχει προνομιακό εταιρείο τη Γερμανία. Άρα δεν έχουμε μία παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτοδύναμη και επίσης δεν έχουμε και μία παρουσία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγή των εμβολίων. Δηλαδή το project εμβόλιο, γαλλικό εμβόλιο, απέτυχε παταγωγός. Ναι, θα σε έχω ερώτηση χωριστή γι' αυτό, να το πούμε τότε, αλλά επειδή λένε τώρα για τον εθνικισμό των εμβολίων, ας πούμε, στέκει αυτό, ή πώς είχαν γίνει τα συμβόλαια και οι χρηματοδοτήσεις. Για να γίνει το καταλάβεις λίγο πώς παίζεται το παιχνίδι. Λοιπόν, έχεις μια Ευρώπη, λοιπόν, η οποία εξαιτίας, όχι μια Ευρώπη, έχει στην ουσία όλη την Ευρώπη εκτός από τη Γερμανία, η οποία είναι έξω από το παιχνίδι των εμβολίων. Το γιατί είναι η Γερμανία μέσα στο παιχνίδι των εμβολίων είναι γιατί οι Γερμανοί στην βιοτεχνολογία ήδη από εδώ και εδώ 15 χρόνια και χρησιμοποιώντας την κεφάλαια που αντλήθηκαν από την κρίση χρέους που περάσαμε 2008-2020 επένδυσαν στην βιοτεχνολογία και επένδυσαν πιο μπροστά. Ενώ οι Γάλλοι είναι θύματα της κρίσης. Οι Γερμανοί είναι κερδισμένοι της κρίσης. Τα συμβόλαια όμως όπως γίνανε, γιατί αυτό που μας λένε εδώ πέρα τουλάχιστον, είναι ότι η AstraZeneca τα κρατάει τα εμβόλια της για τη Βρετανία, ενώ στην ουσία είχε κάνει νωρίτερα συμβόλαιο με τη Βρετανία, έτσι δεν είναι, και είχε χρηματοδοτήσει και περισσότερο, όπως και η Αμερική, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν φτάσουμε στο συμβόλαιο, το ερώτημα το βασικό μας πρόβλημα είναι η παραγωγή. Δηλαδή τα συμβόλαια έρχονται από τον υστέρο. Και τα συμβόλαια είναι, μ' ακούς ή κόλλησε. Ναι, τώρα σε ακούω, έκανες λίγο διακοπές, αλλά ακούω. Λέω τα συμβόλαια είναι το αποτέλεσμα, είναι το blood affair που γίνεται. Πριν φτάσουμε στα συμβόλαια, το πρόβλημα μας είναι ότι η Ευρώπη δεν έχει παραγωγή. Και συγκεκριμένα, όχι όλη η Ευρώπη, η Γερμανία παίζει παιχνίδι μόνη της πια. Άρα βρισκόμαστε σε μια de facto κατάργηση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Ναι. Δηλαδή είμαστε ίσως και σε μια φάση που ακόμα και η διαδικασία για τις ανάπτυξη εμβολίου απέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί με κοινό τρόπο. Δηλαδή το βασικό πολιτικό συμπέρασμα που έχουμε από την επιδημία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν είχαμε πουθενά καμία ευρωπαϊκή κοινή πολιτική. Από τις μάσκες πέρυσι του Γενάρη μέχρι το εμβόλιο σήμερα. Πουθενά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Τώρα τι γίνεται. Η Pfizer δίνει εμβόλια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν μια μεγάλη ανάγκη και επίπονται σύστημα να ελέγξουν την πανδημία. Έτσι. Λοιπόν, για να γίνει αυτό το πράγμα χρειάζεται
παραγωγή και αυτή η παραγωγή πάει στην Αμερική. Οπότε η Ευρώπη μένει στον Άσο. Το ίδιο κάνει και η Ρωσία, το ίδιο κάνουν και οι Κινέζοι. Ο καθένας δίνει στους εκεί που χρειάζεται και κατακτεί την δική του αγορά. Οπότε η Ευρώπη έχει μεγάλο πρόβλημα. Το ίδιο κάνουν και η Βρετανία αυτή τη στιγμή με την AstraZeneca. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα των εμβολίων, των συμβολέων. Γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τα συμβόλαια, δεν είχε, πώς το λένε, Bradford να παίξει. Ενώ οι Αμερικάνοι ήταν προνομιακά στη θέση τους. Και επίσης κάνανε κάτι που έγινε στη Γαλλία, στο πούμε. Αυτό είναι μια εκτίμηση που κυκλοφορεί. Μάλλον όχι, σε σχέση με το Ισραήλ. Η Pfizer έκανε μια συμφωνία με το Ισραήλ, στην οποία έκλεισαν νωρίς το προϊόν. Το Ισραήλ πήρε ένα, ας το πούμε έτσι, επιχειρηματικό ρίσκο. Και καλά έκανε. Το πλήρωσε περισσότερο και έκανε μια συμφωνία με τις άδειες Pfizer επίσης να δίνει τα δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Έτσι ώστε να γίνει στην ουσία οι μελέτες φάσης 4 στο Ισραήλ. Στην Ευρώπη δεν έγινε. Ναι. Αυτά να πότε αναπτύσσουν την ανοσία και τα λοιπά, έτσι. Ναι, για να δουν πολλά θέματα που έρχεσαι με το εμβόλιο. Λοιπόν, στην Ευρώπη αυτό δεν έγινε. Δικαίωση αδίκως. Μπορεί να είναι και σωστό που δεν έγινε, που δεν δόθηκαν τα δεδομένα. Αλλά αυτή είναι πραγματικό. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση όπου είναι η αγορά, το εμβόλιο είναι προϊόν, όποιος πληρώσει περισσότερο, όποιος έρθει νωρίτερα, αυτός θα πάρει το προϊόν. Και θα το πάρει με τους όρους τους οποίους διαπραγματεύεται. Σε αυτό το πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει. Ναι, αυτό στην ουσία είναι και ότι, αυτή ήταν και η τρίτη μου ερώτηση, ότι μετά από όλη αυτή την αποκάλυψη της πιο ομής και κοινικής όψης του καπιταλισμού σε μαζικό επίπεδο στον κόσμο, στον πιο κρίσιμο τομέα στη ζωή του, άμα μπορεί κανείς να υποστηρίξει τώρα πια στο μαζικό επίπεδο ότι οι αγορές αυτορυθμίζονται. Όχι, δεν αυτορυθμίζονται. Ακόμα και για την κάλυψη. Δεν αυτορυθμίζονται ακόμη και την κάλυψη μιας υγειονομικής ανάγκης. Γιατί το πρόβλημα σε αυτή τη φάση είναι το εξής. Ότι έχεις το εμβόλιο, αλλά είπαμε ιστορικά από πάντα τρία πράγματα καθορίζουν τις επιδημίες. Το να έχεις το εμβόλιο, την ανοσία εν πάση περιπτώσει, το να έχεις τη θεραπεία. Μπορεί ο άρρωστος να αρρωσταίνει, να το αφήσει να ψοφήσει περιμένοντας το εμβόλιο. Προφανώς. Κάτι πρέπει να κάνεις. Του δώσεις ντεπών, ξέρω, αλλά κάτι που να κάνεις, δηλαδή πρέπει να πάει ο γιατρός να τον δει αυτόν που είναι άρρωστο. Λοιπόν, και το τρίτο είναι αποστασιοποίηση. Αυτά είναι τα τρία της επιδημίας. Διάγνωση κτλ. Λοιπόν, το εμβόλιο τα πήρε όλα. Την αγορά της, και θα σου μιλήσω με όρους αγοράς τώρα, όχι με όρους ιδεολογικούς. Ναι, την αγορά της θεραπείας δεν την άνοιξαν. Αυτό, καθώς. Για πες. Έτσι. Και στηριχθήκανε στην αποστασιοποίηση, η οποία αποστασιοποίηση είναι καταστροφή της οικονομίας. De facto. Ή καταστροφική καταστροφή κεφαλαίων και καταστροφή εργασιακών δυνάμεων, παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα αναδιάδοση των παραγωγικών σχέσεων. Αυτό κάνουν. Λοιπόν, τα εμβόλια το κάνουν γι' αυτό. Γιατί το εμβόλιο είναι μια παρέμβαση η οποία είναι χωρίς δομικό κόστος επένδυσης. Θα δώσω δηλαδή τα χρήματα για να παραχθεί, αυτό το ξέρουμε ότι είναι χρειαστήριο, και να γίνει έρευνα κτλ. Το κάνουμε, το παράγω, αρχίζω να το δίνω στον κόσμο και εκεί τελειώνει η επιδημία. Εκεί τελειώνει η ευθύνη μου εμένα ως κράτος, ως θεσμός για να ρυθμίσω τη συνθήκη για την υγεία των ανθρώπων. Έτσι. Ναι, ακούω στη διαδικασία. Θέλω να κάνω θεραπείες. Πώς θα θεραπεύσω τους αρρώστους? Στην αρχή, στην πρώτη φάση που ήμασταν μέχρι στο πρώτο κύμα, ξέρω, μέχρι το Σεπτέμβρη, θεραπεύω τους αρρώστους με αυτά που έχω. Τι έχω? Νοσοκομείο. Έλα στο νοσοκομείο να σε φουσκώσω με τον πνευματιστήρα, να αναπνευστήρα, να σε βάλω γκρούμιντα και να σε δώσω ό,τι φάρμακα ξέρω να δίνω γιατί σε τέτοιες καταστάσεις. Έλα όμως με το COVID είναι καινούργιο νόσημα. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Στην αρχή αυτή κάναν το concept ότι το COVID είναι μια πνευμονία. Ναι. Έλα, σ' ακούσα μέχρι το πνευμονία. Ναι. Κάναν το ότι είναι μια πνευμονία. Ξεκινήσαμε το τέτοιο ότι το COVID είναι μια πνευμονία.
Οπότε εγώ θα το αντιμετωπίσω σαν μια πνευμονία. Και ένα μέρος όλης αυτής της συζήτησης περί είναι της αιθνητότητας αντιγρήπη και δεν συμμαζεύεται. Γιατί και η γρήπη κάνει, είναι μια υγειογενή πνευμονία. Αυτό είναι παρένθεση τώρα, αυτό είναι μια πληροφορία που στο οποίο ένα μέρος της αριστεράς πιάστηκαν, έγιναν σαν χρήσιμη ηλίθη. Ναι. Ο λόγος είναι ο εξής. Ξέρεις, στην αρχή που έγινε και ο Ιωαννίδης, Άμπεργκεν και όλα αυτά τα πράγματα, παίξανε το παιχνίδι ότι την θεωρία ότι είναι μια γρήπη ή μια πιο σοβαρή γρήπη. Εντάξει. Άρα όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντίστοιχα με το γεγονός ότι είναι μια γρήπη. Βγήκανε οι Αμερικάνοι επιδημιολόγοι μεθοδολογιστές και φτιάξαν τις διάφορες αυτά, τα ξέρεις, που έγραψε και ο Ιωαννίδης και πολλοί άλλοι, ας το πούμε μετά, επιδημιολογικά μοντέλα. Αυτό δεν το κάνανε για κανέναν διαφορετικό λόγο παρά μόνο για να διατηρήσουν μια ισορροπία στα ασφαλιστικά συμβόλαια στις ΗΠΑ. Το ξέρουμε αυτό και το ξέρουμε από την αρχή. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν βγαίναν και λένε ότι είναι ίσο με γρήπη, ήταν ώστε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των μεγάλων επιχειρήσεων ή και των μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ να μην πάθουν μεγάλη αναταραχή με ένα νέο καθεστώς, γιατί δεν προβλεπόταν σε αυτήν την κατάσταση νέα επιδημική κατάσταση. Αυτό ήταν όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό ήταν τόσο σκληροί οι μεθοδολογιστές και σε αυτό το πράγμα έπεσε στην παγίδα ένα πολύ μεγάλο μέρος αριστεράς. Το πήραν χαμπάρι. Και όχι μόνο δεν το πήραν χαμπάρι, δεν ακούσαν κιόλας όταν το λέγαμε. Ναι, υπήρξε. Όχι της αριστεράς, γενικώς του χώρου μας, ας πούμε. Ναι. Ναι. Έτσι. Εγώ έλεγα να πούμε λίγο και για τις πατέντες, αν μπορούμε να διεκδικήσουμε να δοθούν σε δημόσιες φαρμακευτικές βιομηχανίες ή αν αυτή η συζήτηση ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να παραχθούν νουκλεοτίδια και άρα εμβόλια είναι πράγματι ανέφικτο και χρονοβόρο. Γιατί τώρα βλέπουμε τη σύμπραξη Pfizer, BioNTech, Novartis και Sanofi. Άρα γιατί όχι με τα εθνικά κράτη και τις εθνικές βιομηχανίες, αλλά με τους άλλους γίνεται. Θα μπορούσαν οι πατέντες να σπάσουν και να δοθούν. Γιατί όχι με τις εθνικές βιομηχανίες φαρμάκων, να σπάσουν οι πατέντες, δηλαδή να γίνει παραγωγή μαζική. Θα σου πω. Θα σου πω τα πράγματα όσα έχουν χωρίς ιδεολογική ανάλυση ή πολιτική ανάλυση εκ των υστέρων. Λοιπόν, η τεχνολογία, είπαμε, ακόμη και για το εμβόλιο είναι διαθέσιμη βεβαίως. Εντάξει, δεν έχουν γίνει. Και μάλιστα για να γίνει το mRNA εμβόλιο, είναι πολύ πιο εύκολο από το να κάνεις όλα τα άλλα εμβόλια. Σε χρονικό ορίζοντα. Στην Ελλάδα να έχουμε mRNA εμβόλιο να παραχθεί. Όχι στην Ελλάδα, γιατί δεν έχεις ακόμη τεχνογνωσία. Γρηγόρη, κάνεις πολλές διακοπές. Αλλά... Τι δεν έχεις στην ελληνική φαρμακευτική. Ναι, γιατί. Λοιπόν. Ναι, μάλλον. Ξαναπέστω αυτή την ερώτηση από την αρχή, λοιπόν. Για τις πατέντες και τις εθνικές φαρμακοβιομηχανίες και τα λοιπά, την παραγωγή. Η τεχνογνωσία λοιπόν υπάρχει. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Κλείνω και εγώ την κάμερα μου, βοηθήσει όλο. Σ' ακούω. Είπες τεχνογνωσία υπάρχει, μέχρι εκεί άκουσα. Λοιπόν. Η τεχνογνωσία στην Ελλάδα ή και γενικά η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι σε ένα καλό επίπεδο βιοτεχνολογία, τεχνογνωσίας και στη βιοτεχνολογία, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα όμως ποιο είναι, ότι το εμβόλιο για να παραχθεί είναι μια ολόκληρη αλυσίδα, η οποία ξεκινάει από το να έχει τη δραστική ουσία μέσα στο καζάνι, να το πούμε. Και μετά αυτή τη δραστική ουσία να μοιραστεί στα μπουκαλάκια, να έχει τα μπουκαλάκια, να έχει την πιστοποίηση, να έχει τη δυνατότητα να έχει εναλλακτικές πηγές πρώτης ύλης σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στους προμηθευτές, στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στο εργοστάσιο παραγωγής. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Αυτό που κάναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε ότι ήταν επιταχυμένη η διαδικασία σε σχέση με τα συνήθη στις εγκρίσεις των φαρμάκων, είναι ότι δεν αποδέχτηκαν να κάνουν σκόντο εντός εισαγωγικών στον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. Και γι' αυτό έχουμε επίσης πρόβλημα.
Μάλιστα. Δεν κάνουν ασκούντο δηλαδή στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Αυτά βγήκαν οι μελέτες, τα ξέρω. Αλλά επιταχύνανε πάρα πολύ όλη την άλλη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που τίθενται για την παραγωγή ενός φαρμάκου. Λοιπόν, στην μία φαρμακοβιομηχανία, ας πούμε, στην Ελλάδα από μόνη της, και δεν μπορεί και ίσως και να μην έχει νόημα να το κάνει. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας συντονισμός της Ευρωπαϊκής Φαρμακοβιομηχανίας, ώστε να παράγει συντονισμένα τα εμβόλια. Δηλαδή, κάποιος αυτός που μπορεί να, που έχει τεχνολογία να την κάνει αυτή τη τεχνογνωσία, να την κάνει σήμερα, να παράγει τη δραστική ουσία. Μετά ο άλλος να πάει να βάλει τα μπουκαλάκια, να βρει τα πόματα, τα γαλάκια, την ποιοτικό έλεγχο, κατάλαβες, να μπει αυτή η διαδικασία. Με βάση τα χρονοδιάγραμμα, το που ξέρουμε τώρα είναι ότι η Σανοφή, από τη στιγμή που θα πάρει το OK, μπορεί σε 3 μήνες να παράξει εμβόλιο της AstraZeneca. Μπορεί σε 6 μήνες να παράξει το εμβόλιο της Pfizer, το mRNA. Το μεγαλύτερο διάστημα για το mRNA δεν είναι για την δυσκολία παραγωγής της πρώτης ύλης, αλλά είναι γιατί χρειάζεται τροποποίηση, βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής. Εντάξει. Άρα το ερώτημα είναι αν θα μπει η φαρμακοβιομηχανία η Ευρωπαϊκή συντονισμένα με ο καθένας στη δουλειά του να παράξει εμβόλιο. Το κέρδος για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπαίνοντας σε ένα τέτοιο κονσόρτσιο, τώρα μιλάω εντελώς σαν business management, όχι άνθρωπος. Εντάξει, εγώ μιλάω για την φαρμακοβιομηχανία αυτή, τις 5 εταιρείες οι οποίες είναι στην Ελλάδα και είναι ιδιωτικές. Τελεία. Έτσι δεν έχουμε εθνική φαρμακοβιομηχανία, ούτε μπορεί να γίνει για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα εθνικοποίηση και επίταξη. Παρόλο που στη Γαλλία αρχίζει να κυκλοφορεί στο επίπεδο της ΑΖΕΤΕ το αίτημα της επίταξης της φαρμακοβιομηχανίας. Ναι, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, το κέρδος λοιπόν για την Ελλάδα, για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αν μπει σε ένα τέτοιο consortium, είναι ότι θα έχει μεταφορά τεχνογνωσίας σε μια θεραπευτική μέθοδο που θα παίζεται, θα είναι στο up-to-date στην επόμενη δεκαετία. Το ότι δεν το βλέπουν αυτό δείχνει τα κοντόφορα χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί που χαράζουν την πολιτική ανάπτυξη στη χώρα. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει καταλάβει αυτό το πράγμα. Η βιομηχανία πάλι αυτό βέβαια απαιτεί μια επένδυση. Θέλει λίγο να μετακινηθεί. Άμα είσαι, δηλαδή θέλει μια κίνηση αυτό το πράγμα για να γίνει. Αυτό εκεί παίζεται το παιχνίδι. Η συμφωνία που έχει κάνει τώρα η Pfizer με κάποιες ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες δεν θα απαντήσει το πρόβλημα. Θα δώσει μια λύση για να επιταχυνθεί η παραγωγή τώρα. Έτσι, το επόμενο 8 μήνο. Αλλά το βασικό μας πρόβλημα δεν είναι μόνο τώρα. Το βασικό μας πρόβλημα είναι η ανάγκη των εμβολίων, δεδομένου ότι ο ιός μεταλλάσσεται και ότι θα χρειαστούν καινούργια εμβόλια σε μια προοπτική μεσοπρόθεσμης διάρκειας της επιδημίας. Άρα μεταβάλλει στην ουσία σε αυτή τη φάση. Πρώτον, τα κράτη στην Ευρώπη εξαρτώνται από το business plan της Pfizer, κυριολεκτικά, και μεταβάλλει στην παραγωγική δύναμη της Ευρωπαϊκής Φαρμακοβιομηχανίας που έχει την ικανότητα να παράγει εμβόλια, σε σουτρετάν, πώς το λένε, σε εργολάβο, υπεργολάβο. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι θα κάνω τώρα για να παράγω. Τώρα εντάξει πρέπει να ξεβρακωθούν όλοι για να παράγει προϊόν, να παραχθεί προϊόν. Okay. Το πρόβλημα μας θα είναι τι θα κάνουμε την επόμενη μετάλλαξη του ιού, η οποία η επόμενη μετάλλαξη του ιού είναι αύριο. Υπάρχει ήδη δηλαδή. Υπάρχει. Ακούς. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας που το είχαμε. Προφανώς. Που το είχαμε τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο λέγαμε και άμα αυτή τι θα γίνει. Τώρα ήρθε. Τρεις μεταλλάξεις δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Ναι, αλλά έχει μεταλλάξεις οι οποίες είναι αφεκτικές στα εμβόλια. Και αν η Ευρώπη δεν μπορεί να παράγει mRNA εμβόλιο εδώ μέσα, που να μπορούμε να ανά πάσα στιγμή εύκολα να το προσαρμόζουμε, γιατί αυτό είναι η ευκολία του mRNA, να το τροποποιούμε για να απαντήσει στις μεταλλάξεις. Και πάντοτε θα χρειαζόμαστε να πότε θα αποφασίσει η Pfizer και η Moderna τι τύπο θα βγάλει, τι δεν θα βγάλει για να το κάνει. Έχουμε καεί ως Ευρώπη, τελείως πανηγύρι. Και εκεί είναι ο εθνικισμός.
Στην πραγματικότητα ο εθνικισμός των εμβολίων δεν είναι έχω μόνο εγώ το εμβόλιο, το κρατάω για τον αμερικάνικο λαό ή, και δεν το δίνω στους Ινδούς, στους Πακιστανούς και τους Αφρικάνους. Yeah. Αυτό είναι η μία διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι ότι από αυτή τη διαδικασία μπαίνουμε σε ένα σύστημα όπου η παραγωγή εμβολίων εξαρτάται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, συγκεκριμένες τρεις, μετατρέπεται η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία σε υπεργολάβο τους και τα κράτη τα ευρωπαϊκά στην κυριολεξία είναι κάτω από την, αλλά όχι μόνο τα ευρωπαϊκά, όλος ο κόσμος δηλαδή, κάτω από τον έλεγχο, κάτω από, εξαρτώνται από τον business plan τριών εταιριών. Αυτό είναι όλο. Και γνωρίζοντας ότι πιο γρήγορα... Ότι πρέπει να ζητάμε και οι εθνικές φαρμακοβιομηχανίες να αναπτυχθούν ή δεν ξέρω. Ναι, εν πάση περιπτώσει να υπάρχει συντονισμός του συνόλου των φαρμακοβιομηχανιών και να μπουν σε όλο τον πλανήτη οι φαρμακοβιομηχανίες στη διαδικασία του να παράγουν εμβόλια. Άρα να μάθουν και την τεχνογνωσία. Αυτό καταλαβαίνεις τώρα είναι τεράστια σύγκρουση. Αυτό δεν είναι μια υπόθεση lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύγκρουση είναι τεράστια, γιατί σημαίνει ότι ανοίγει, υπάρχει ο κίνδυνος να ανοίξει η τεχνογνωσία στο να παράγεται, να παράγονται θεραπείες που αποφασίζονται σε μαϊτροπάθητες και καινούργια θεραπεία έξω από αυτούς που κατέχουν σήμερα τη μέθοδο. Αυτό είναι κόντρα στη φύση του καπιταλισμού. Είναι κόντρα, δεν είναι. Δηλαδή, αν είσαι να πεις ότι η γαλλική φαρμακοβιομηχανία θα παράξει με τη νέα τεχνολογία εκεί που το έφερε το προϊόν στανταρτισμένο και έτοιμο. Ναι. Και θα το παράξει, σημαίνει ότι η γαλλική τεχνολογία, φαρμακοβιομηχανία, αύριο θα μπορεί να παράξει και το τάδε αντικαρκυνικό φάρμακο που γίνεται με αυτή τη τεχνολογία, καταλαβες. Ναι, βέβαια, ναι. Το ίδιο, αν πεις ότι στην Ελλάδα θα είναι, ξέρω εγώ, η Vianex που μπορεί να παράξει, να μπει στην αλυσίδα παραγωγής του εμβολίου, του mRNA, σημαίνει ότι αύριο θα μπορεί να παίξει πολύ πιο γρήγορα στα γενώσιμα αντικαρκυνικά φάρμακα που θα έχουν τέτοια τεχνολογία. Εκεί το παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη αντίσταση. Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι ο λόγος που δημιουργούν. Και να σου πω τώρα και σε αυτό, ας πούμε, και στη Γαλλία με τη Σανοφή, η καθυστέρηση των εμβολιασμών δεν συνδέθηκε με την επιλογή της γαλλικής κυβέρνησης να εξασφαλίσει τα κέρδη στους δικούς τους καπιταλιστές. Δηλαδή, δεν ήταν και εκεί έτσι πολύ κοινή. Εγώ δεν θα το έλεγα έτσι. Να σου πω κάτι. Τα κέρδη των δικών τους καπιταλιστών ούτως ή άλλως τα κάνουν. Και μάλλον με βάση αυτά που λένε αυτοί που ξέρουν τη φαρμακευτική αγορά, το εμβόλιο δεν είναι μια κατάσταση που θα έχει πολύ μεγάλη κερδοφορία. Δεν συμφέρει δηλαδή τις φαρμακευτικές εταιρείες πολύ. Και γι' αυτό τα παλιότερα δεν επενδύσανε πολλά σε άλλα νοσήματα, εκτός από το AIDS. Λοιπόν, το εμβόλιο είναι ένα πράγμα εκτός από τις γρήψεις που έχουν τις πολιομιελίτιδες, το δίνεις μια φορά και τελείωσε. Ενώ αυτοί θέλουν φάρμακα που θα βγάλουν το κόστος παραγωγής τους μέσα στον πρώτο χρόνο και μετά για 10 χρόνια θα θέλουν μόνο λεφτά χωρίς τέτοιο. Άρα στη φαρμακοβιομηχανία δεν είναι η προτεραιότητα το εμβόλιο. Οι Γάλλοι τι κάνανε. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το θέμα της ανεξαρτησίας μπροστά σε μια πανδημία, της εθνικής, ας το πούμε, του κράτους, ας το πούμε, τι κάνει, από ποιον εξαρτάται, μιζάρανε πολύ στα γαλλικά, το να βγει γαλλικό εμβόλιο. Όμως το κάνανε μίζαρα, χωρίς να κάνουν τις επενδύσεις που κάνουν οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί. Και γι' αυτό λαμβάνεις. Ένας πολύ πιθανόν άλλος λόγος για τον οποίο η Σανοφή δεν έβγαλε εμβόλιο ήταν λόγω αυτής της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης. Παλιά οι φαρμακοβιομηχανίες είχαν μια καθετοποιημένη γραμμή. Τα κάνανε όλα μέσα στην ίδια δομή. Σήμερα λειτουργούν και αυτοί λειτουργούν με το σύστημα της υπεργολαβίας. Είναι φασόν, κομμάτια, που καθένας το δίνει και τα μαζεύει η τελική φίρμα και τα βγάζει με την βάση την ετικέτα. Προφανώς το σύστημα της υπεργολαβίας σε αυτή τη φάση είναι τους καλά που είχαν οι Γάλλοι. Αυτό είναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο με τις ομάδες που εμβολιάζονται. Γιατί στο Ισραήλ, ας πούμε, δεν εμβολιάζουν τους Παλαιστίνιους. Και στην Ελλάδα οι ομάδες που ζουν σε συνθήκες επικίνδυνου συγχρονισμού, όπως είναι οι μετανάστες, τα κάμψη, φυλακισμένοι κτλ., αργούν πολύ με βάση το σχεδιασμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι αστυνομικοί εμβολιάζονται τώρα, όμως εμβόλια περισσεύουν. Γι' αυτό, για τις ομάδες εμβολιασμού και τις προτεραιότητες, πώς το βλέπεις εσύ? Δεν περισσεύουν. Εγώ τώρα δεν έχω εμβολιαστεί και ο νομικοί ακόμα.
Εδώ εμβολιάζονται οι αστυνομικοί πάντως με αυτά που ακυρώνονται. Αυτό είναι αλήθεια, το έχουμε δει. Το ερώτημα όμως, δηλαδή, το πότε θα εμβολιαστούν οι πολίτες γενικότερα, είναι πάρα πολύ φλού, γιατί δεν έχουν προϊόν. Το πώς πρέπει να είναι η στρατηγική εμβολιασμού, αυτά τα ξέρουν καλύτερα αυτοί που έχουν τις στρατηγικές, οι επιδημιολόγοι και οι ειδικοί των εμβολιασμών. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πω επιστημονικά μιλώντας τώρα σε μια συζήτηση και να πω θα πρέπει να εμβολιαστεί πρώτα ο Α ή ο Β. Ή πρώτα οι νέοι και μετά οι γέροι. Υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση. Mm-hmm. Ή πρώτα οι καρδιοπαθείς και μετά οι καρκινοπαθείς. Ξέρω. Γιατί αυτά τα ξέρουν αυτοί που έχουν τα δεδομένα. Το πρόβλημα μας σήμερα δεν είναι οι ομάδες που εμβολιάζονται κατά προτεραιότητα, είναι ποιος πώς θα έχουμε εμβόλιο. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, ότι εδώ που φτάσαμε δεν έχουμε για κανέναν σχεδόν. Όχι, αλλά... εμείς σήμερα εδώ πέρα δεν έχουμε εμβόλιο για να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί. Έτσι είναι, στη Γαλλία ούτε οι υγειονομικοί δεν φτάσανε. Δεν έχουμε εμβολιαστεί ακόμη. Εγώ πήρα να κάνω την επόμενη δόση, έπρεπε να την κάνω στις 6 Φλεβάρι και μου ήρθε μήνυμα ότι πρέπει να κάνω τόσο στις 10 Φλεβάρι. Είναι δηλαδή χειρότερα από την Ελλάδα στη Γαλλία. Μπορεί. Δεν ξέρω ποια είναι τα νούμερα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα είναι πολύ τέλειο τώρα να καθίσω να ανοίξω μια συζήτηση ποιος θα εμβολιαστεί πρώτος, αφού δεν έχω. Ναι, είναι. Βέβαια, εντάξει, ότι το σπότο Ισραήλ δεν έχει συμπεριλάβει τους Παλαιστίνιους είναι που έχουν εμβόλια. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα, πώς το λένε, μιας ρατσιστικής πολιτικής εντός της χώρας. Ναι. Ναι. Εφόσον γίνεται. Αν και εγώ δεν ξέρω αν δεν γίνεται, να σου πω. Έτσι έχει γραφτεί από παντού, δηλαδή. Το βάζει και ο Παπακοσταντίνου στο άρθρο. Δεν ξέρω, το έχουν το βάζουν μια αστερίσκο. Mm. Εγώ δεν θέλω να αυτό γιατί δεν ξέρω. Ακούγονται πολλά και διάφορα και για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Έτσι. Αλλά όλα αυτά είναι φήμες, δεν έχουμε τίποτα εδώ. Mm-hmm. Τώρα για τις λαϊκές αντιδράσεις και ποια αιτήματα πρέπει να προβληθούν και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, έχετε και κινητοποίηση εκεί πέρα, νομίζω 4 Δευτέρου υπάρχει διακλαδική απεργία, κάνανε εκπαιδευτικοί υγειονομικοί, τι πιστεύεις ότι πρέπει να τίποτα, αν μείνουν στο πανδημία, όχι τώρα γενικά, τα αιτήματα τα γενικότερα είναι αυτά που υπήρχαν πριν. Που έχουν επιδεινωθεί λόγω της επίθεσης που δέχεται πια η αναδιάθρωση πλήρης των εργασιακών σχέσεων και της πτώσης της αγοραστικής δύναμης που τα πάντα έχουν ακριβήνει και εδώ έρχεται ανεργία και τέτοια. Οπότε ένα είναι αυτό. Δηλαδή το να σταματήσουν, να ανεργηθούν αυτές οι επιπτώσεις που μάλλον χρησιμοποιεί της επιδημίας στην αλλαγή πια των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων. Δεύτερο, το οποίο ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο ακόμα, είναι η εφαρμογή της συνταγματικής νομιμότητας. Δηλαδή... Που είναι τεράστιο ζήτημα. Δηλαδή, ήδη από το Σεπτέμβριο η δεξιά έκανε επίθεση στον Μακρόν ότι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κοινωνία στην διάρκεια της επιδημίας, στην ουσία αναιρεί το σύλλογο της προσωπικής, τους θεσμούς της ΕΕ. Και βγήκαν κατά το Σεπτέμβριο, αρχής Οκτώβριο, 100 δήμαρχοι δεξιάς και αριστεράς από τη Γαλλία και κυρίως από τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά από την επιδημία και έχοντας μια λίστα επιτημάτων οικονομικής ενίσχυσης. Και στο τέλος κατέληγαν ότι δεν πρέπει να προασπίσουμε το ΕΕ και το Σύνταγμα γιατί πηγαίνουμε σε καταστάσεις εκτροπής. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή που κάνουμε Μητσοτάκη, δεν κάνουμε Μητσοτάκη, όλοι το κάνουμε. Προφανώς, ναι. Η διαδικασία, πώς το λένε, το άσπρο του συντάγματος αυτού που έχουμε τώρα για τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες είναι προτεραιότητα και είναι έτοιμα στην Γαλλική. Και μετά έχουμε τα αιτήματα σχέση με την επιδημία. Το πρώτο μεγαλύτερο και βασικότερο λαϊκό που πρέπει να γίνει λαϊκό αίτημα είναι ο εμβολιασμός. Mm-hmm. Μαζικός εμβολιασμός, αυτό πρέπει να ασκηθεί πίεση για αυτό το πράγμα. Ναι. Σου λέω εμείς θεσμικά μιλώντας, σου είπα πριν, αν μπούμε σε μια διαδικασία να ζητήσουμε με εμβολιασμό, θα μας πούν δεν έχουμε και θα δημιουργηθεί πρόβλημα κοκομπλόκου στους γιατρούς. Αλλά το κίνημα, οι πολίτες, εδώ θα έλεγα κοινωνία των πολιτών, όχι κίνημα. Έτσι, το εργατικό και το εργατικό κίνημα.
Αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε και να ζητήσουμε γρήγορους εμβολιασμούς και έλεγχο στην παραγωγή των εμβολίων με την ευρωπαϊκή βιομηχανία μέσα. Ναι. Γιατί δεν τελειώνουμε. Ναι, δεν τελειώνουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν πρέπει να κρυμόμαστε από τα business plan, αυτό που να γίνει σύνθημα. Να μην κρυμόμαστε από το business plan των φαρμακευτικών εταιριών. Ναι, δεχόμαστε στις φαρμακευτικές εταιρείες τώρα, γιατί δεν έχεις άλλη δομή να παράξεις εμβόλια, αλλά δεν μπορεί το τι, πώς θα λειτουργεί η ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία να εξαρτάται από το business της φαρμακευτικής εταιρείας. Τα κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται. Βέβαια, μακροπρόθεσμα πρέπει να βάζουμε ότι αυτά πρέπει να... Μακροπρόθεσμα χρειαζόμαστε την ειδική φαρμακοβιομηχανία. Και τέλος, για να σε αποδεσμεύσω... Δηλαδή, τι μας έδειξε. Μας έδειξε ότι χρειάζεται εθνική φαρμακοβιομηχανία. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Και το δεύτερο αίτημα, το οποίο πρέπει να είναι επίσης τέτοιο, είναι να γίνει περίθαλψη των ανθρώπων, των αρρώστων, γρήγορα στην πόλη, σπίτι. Ναι, η πρωτοβάθμια υγεία στην ουσία που ήταν πολύ παραμελημένη. Να σου πω κάτι. Εγώ το βλέπω και λίγο πιο αφαιρετικά πια. Ο θέμα πρωτοβάθμια περίθαλψη. Μπορεί να είναι οτιδήποτε θέση. Πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι ένα πράγμα πολύ πιο θεσμικό και είναι χρόνιο αίτημα. Στην εδώ Ελλάδα, το είχαμε ξεχασμένο ποτέ... πάντως. Εντάξει, και ξεχασμένο βέβαια. Αλλά να εδώ σου πω ήταν εξής. Ξεχασμένο, ναι. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε να γίνεται περίθαλψη στο σπίτι. Χρειάζεται ο γιατρός, ο οικογενειακός, ο ιδιώτης γιατρός, ξέρω εγώ, όλες τις δυνάμεις αυτές να παρακολουθούν τους αρρώστους πριν μπουν στο νοσοκομείο. Για να γιατρεύουν. Ναι. Και να γιατρεύουν γρήγορα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να γίνει έτοιμα. Γιατί όλο το σύστημα σήμερα βασίζεται, άστον να ψοφήσει στο σπίτι, όταν δεν αντέχει να πάρει ανάσα, πάει στο νοσοκομείο και θα τον περατονίσουν. Τι να κάνουν, θα πεθάνει κάποιος. Αυτό είναι. Έτσι. Και το τρίτο... Ναι, με αυτή την έννοια έλεγα και εγώ την πρωτοβάθμια υγεία, ότι έχεις τον γιατρό σου, ας πούμε, που είναι στο κοντινό σου κέντρο υγείας και όχι στο νοσοκομείο, που εδώ όλοι στο νοσοκομείο. Για ένα βήμα παραπάνω, ο γιατρός σου είναι φορμαρισμένος και ξέρει να κάνει, γιατί δεν τους έχουν φορμάρει καθόλου, δεν τους έχουν παιδίσει καθόλου τους γενικούς. Ναι, ναι. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Γαλλία. Ναι. Έτσι. Δεν έχουν γιατί δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με τη θεραπεία. Γιατί η θεραπεία κοστίζει. Είναι, θα φτιάξει ένα δίκτυο, θα σου έρθει, θα χρειαστεί να το συντηρήσει, θα αρχίσει να διεκδικήσει. Είναι έξω από την ελεύθερη κασέτα αυτό. Σωστό είναι αυτό, πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Έτσι είναι ακριβώς. Και το τρίτο αίτημα είναι ότι πρέπει να είναι στοχευμένες οι παρεμβάσεις για τη γνηλάτιση. Αυτά που είχαμε γράψει, άμα θες, βάλε και το link. Σε ένα κείμενο που κυκλοφόρησε στην Καθημερινή. Ναι, τα είδα τα 10. Ναι, αυτό ήταν και το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, τελευταία ερώτηση. Δηλαδή ότι και με τις μεταλλάξεις τώρα που εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό, στην ουσία μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Γιατί αν δεν γίνονται αυτά που λέγαμε, τεστ σε όλους, πρωτοβάθμια υγεία, συνθήκες μη συγχρονισμού, σε χώρους, σε μουμού, τελικά θα ξανακλεινόμαστε με τυφλά lockdowns και τίποτα άλλο. Ναι, κοίτα, υπάρχει ένας κανόνας, λένε οι επιδημιολόγοι. Όλες οι επιδημίες κάποια στιγμή τελειώνουν. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρεις πότε τελειώνουν. Ακριβώς. Και ναι. Πώς. Και αυτό, όχι, κάποια στιγμή εξαφανίζεται. Θα ηρεμήσει αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι μπορεί να εξαφανιστούμε και εμείς μαζί, γιατί εδώ μιλάμε ότι ο ιστορικός χρόνος είναι τώρα. Τόσο ο ιός πρώτον είναι δύσκολος, δεύτερος κάνει ένα κακό νόσημα και τρίτον παρουσιάζει πολλές μεταλλάξεις, εύκολα μεταλλάσσεται. Η γρήπη δεν είναι κακό νόσημα, γίνεται κακό νόσημα, το COVID είναι κακό νόσημα από μόνο του. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, αυτό για να το καταλάβετε, να σου πω το εξής. Κανονικά, εγώ στην επιδημία μπήκα από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ευρώπη. 28 Φλεβάρι. Ναι. Όταν είδα τον πρώτο Αύγουστο, τον στενό. Κανονικά εγώ ως ειδικότητα, όχι δεν έπρεπε να έχω σχέση με την επιδημία. Δηλαδή όταν στην αρχή ξεκινούσε η επιδημία και σκεφτόμουν, όχι θα μας πει οι πνευμονιολόγοι τώρα και οι τιμοξιολόγοι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και οι επιδημιολόγοι, αυτοί είναι που συνήθως παίζουν σε αυτές τις επιδημίες. Ναι. Αιματολόγοι εξειδικευμένοι στη θρόμβωση. Πριν ήταν να πιάσετε, πώς το λένε, ψιλοστάχυρα σε όλο αυτό. Ναι, το θυμάμαι που το είπε και σε μια εκδήλωση. Στην, έτσι.
Φόρα παρτίδα σε αυτό είναι πρόβλημα του νοσήματος που κάνει αυτή. Και στο λόγο το λέω, δεν έπρεπε να είναι στιγμή. Δεν μιλάει για τα πολιτικά. Το έχεις ξαναπεί σε εκδήλωση, έχω ξανακούσει να το λες, ότι κάνει πάρα πολλούς τρόμπους, έτσι. Ναι, δεν μιλάω για τα πολιτικά της επιδημίας, γιατί κάθε φορά που υπάρχει επιδημία είναι ευκαιρία να δείξει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασθένειας. Αυτό είναι, ναι. Αλλά μιλάω για το ιατρικό μέρος της ιστορίας. Κατάλαβα, ναι. Καταλαβες. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι κακό το νόσημα. Ναι. Και τα νοσήματα που ασχολούμαι εγώ και το συνάδελφο δικό μου είναι πολύ κακά νοσήματα. Ναι, γιατί οι θρόμβοι μπορούν να πειράξουν όλα τα όργανα. Ναι, είναι δύσκολο πράγμα εδώ, κύριε Χριστής. Όχι μόνο γιατί πειράζει το όργανα, είναι πολύ δύσκολο να το μανατζάρεις. Έχει αυτό το πράγμα το COVID. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, μια χαρά.